όταν ο Θεός αποφάσισε να δημιουργήσει τον κόσμο, έφτιαξε πρώτα τον αγγελικό κόσμο. Δεν γνωρίζουμε πολλά για τη δημιουργία των αγγέλων, όμως γνωρίζουμε το ότι στο διάστημα της δημιουργίας των αγγέλων είχαμε και την πτώση του Ιδιοσπόρου. Έπεσε θωνώντας τη δόξα και την παντοδυναμία του Θεού και ήθελε να στήσει τον θρόνο υπεράνω του θρόνου του Θεού. Αναβήσουμε και στήσω τον θρόνο υπεράνω του Θεού. Αυτός που ήταν ο πιο φωτεινός άγγελος και έπαιρνε το φως από τον Θεό σε όλα τα αγγελικά τάγματα, έγινε η αιτία αυτού του μεγάλου κακού και όπως τον αποκαλούν οι πατέρες, είναι ο εφευρέτης της κακίας. Έπεσε από έναν λογισμό και δυστυχώς δεν γνωρίζουμε σήμερα οι άνθρωποι ότι η ζωή μας εξαρτάται από τους λογισμούς. Οι πράξεις είναι αποτελέσματα των λογισμών και όταν δεν προσέχουμε τις σκέψεις και τους λογισμούς μας, τότε είναι σίγουρη η πτώση μας, όπως και η πτώση του Ιδιοσπόρου. Από έναν λογισμό έπεσε και κρεμίστηκε ο Ιδιοσπόρος και έγινε από πρώτος των αγγέλων ο έσχατος και μάλιστα να γίνει ο φοβερός Ιδιοσπόρος δαίμον. Παρέσυρε με την πτώση του πολλούς αγγέλους για να βρεθεί ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, αν και ήταν από τα τελευταία αγγελικά τάγματα, και ο έσχατος να γίνει πρώτος και να πάρει τη θέση του Ιδιοσπόρου και σήμερα να ηγείται όλου του αγγελικού κόσμου. Ο Θεός δεν σταμάτησε τη δημιουργία, συνέχισε, έφτιαξε όλον τον ορατό κόσμο που σήμερα βλέπουμε για να φτιάξει και τον άνθρωπο ως κορονίδα όλου του κόσμου του ορατού, όλης της δημιουργίας και φυσικά έφτιαξε τον άνθρωπο τον Αδάμ και έφτιαξε και την Εύα ως βοηθό και συνεργό. Τους έδωσε μία εντολή να φυλάτουν τον παράδεισο και να προσέχουν να μην φάνε από τον καρπό που τους έδωσε εντολή, τον καρπό της γνώσης του καλού και του κακού. Δυστυχώς, ο αρχαίκακος Όθης, ο Ιδιοσπόρος, ο Σατανάς, με τη μορφή του φιδιού, μέσα στον παράδεισο έφτιαξε συνομιλία με τη γυναίκα, την Εύα, και την έπεισε να φάει από τον απογορευμένο καρπό. Και αυτή με τη σειρά της τον έδωσε και στον Αδάμ. Παρήκουσαν την εντολή του Θεού και αυτό είχε ως αποτέλεσμα όταν ο Θεός επισκεπτόταν τον Αδάμ τον Τύλι το απόγευμα και τον φώναξε Αδάμ που ή, ο Αδάμ διακατεχόταν πλέον από τον φόβο διότι με το που φάγαν τον καρπό νιώσαν ότι είναι γυμνή. Σ' άκουσα λέει και φοβήθηκα, μήπως έφαγες από αυτόν τον καρπό. Ναι λέει, αλλά με παρέσει η Εύα που μου έδωσες. Ο Θεός δεν έπιασε συνομιλία με τον Αδάμ, απευθύνθηκε στην Εύα. Και αυτή με τη σειρά της είπε, ο Όφης με παρέσυρε. Οι συνέπειες ήταν καταστρεπτικές και για τον Αδάμ και για την Εύα, αλλά και για όλο το ανθρώπινο γένος. Ο Θεός ήταν αναγκασμένος να τους εξορίσει από τον παράδεισο. Έπρεπε ο Θεός τώρα, μετά από αυτή την αταξία που δημιουργήθηκε μέσα στον παράδεισο και χάθηκε προσωρινά η αποστολή που έδωσε στο ανθρώπινο γένος, να την αποκαταστήσει ο ίδιος ο Θεός. Και υποσχέθηκε στην Εύα ότι από σένα θα γεννηθεί καρπός που αυτός που θα γεννηθεί θα συντρίψει την κεφαλή του Σατανά και αυτός θα το τηρήσει την πτέρνα. Περίμενε το ανθρώπινο γένος χιλιάδες χρόνια, περίπου 5.000 χρόνια για να έρθει ο Χριστός, ο Υιός του Θεού ενσαρκωμένος μέσα από μία κόρη, τη Νέα Εύα, που αυτή ήταν διαλεγμένη από την πρόνοια του Θεού για να κατοικήσει εν πνεύματι Αγίου ο Υιός του Θεού. Αμήτρος στον ουρανό, απάτρος στη γη. Μία κόρη, ένα κοριτσάκι μικρό που γεννήθηκε από Αγίους γονείς, τον Ιωακήμ και την Άννα, που προσευχηθήκανε στο σπήλαιο του προφήτου Ηλιού για να τους δώσει ο Θεός καρπό Άγιο. Και όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, αγιότερο ζευγάρι στη γη δεν υπήρχε από αυτό το ανδρόγυνο. Και ήταν λογικό, διότι από αυτό το Άγιο Ανδρόγυνο θα έβγαινε η Παναγία που θα γινόταν η σωτηρία όλου του ανθρωπίνου γένους. Προνόησε ο Θεός να μπει στα Άγια των Αγίων από μικρό κοριτσάκι, 3 ετών. Ακόμα και ο αρχιερεύς, άπαξ του ενιαυτού, έμπαινε εκεί, δηλαδή μία φορά το χρόνο, και όμως η Παναγία εκεί κατοικούσε από τα 3 της χρόνια μέχρι τα 15 της χρόνια, όπου θα αραβωνιαζόταν τον Ιωσήφ, που θα ήταν ο νομιζόμενος σύζυγος άντρας για να είναι υπό την προστασία αυτού του δικαίου ανθρώπου και δυστυχώς λίγοι άνθρωποι, ακόμα και εμείς οι χριστιανοί, έχουμε καταλάβει το μεγαλείο του δικαίου Ιωσήφ που έπαιξε ένα σπουδαίο ρόλο στο να προστατέψει και την Παναγία, την κυρία Θεοτόκολα και τον Χριστό μέχρι να έρθει το πλήρωμα του χρόνου που ο
Χριστός θα αναλάβανε τη θεϊκή του αποστολή για τη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους. 12 χρόνια στα Άγια των Αγίων ζούσε όχι απλά αγγελική ζωή η κυρία Θεοτόκος. Ξεπέρασε και τους αγγέλους στη βιωτή της. Άγγελοι στέλναν φαγητό και έτρωγε άρτο αγγέλων η κυρία Θεοτόκος. Έχουμε αναλογιστεί ποτέ ότι ένα μικρό κοριτσάκι έκανε τη ζωή της τόσο ευάριστη στο Θεό που να ξεπεράσει και τους αγγέλους και να αποφασίσει ο Θεός να κατοικήσει στην Αγία Κοιλιά της. Έδωσε τη δυνατότητα η Παναγία σε όλο το ανθρώπινο γένος και για τη σωτηρία, αλλά και μας άνοιξε το δρόμο όλους εμάς που θα πιστεύουμε στον Υιόν της, στον Χριστό, όχι μόνο να τον αγαπήσουμε και να σωθούμε δι' αυτού, αλλά και να μοιάσουμε την αγιοσύνη της και να παραδειγματιστούμε από την Αγία της ζωή και την καθαρότητά της και να την βλέπουμε ότι αυτή ξεπέρασε ακόμα και τους αγγέλους. Ένας άγγελος, ο πρώτος των αγγέλων, ο Ιωσφόρος, γκρεμίστηκε και έπεσε από τον ουρανό, παρέσυρε πάρα πολλούς αγγέλους και γίνανε και αυτοί δαίμονες, παρέσυρε αυτός ο Ιωσφόρος και το ανθρώπινο γένος και μέσα σε αυτό το ανθρώπινο γένος να γεννηθεί ένα κοριτσάκι που να ξεπεράσει όχι μόνο όλους τους ανθρώπους αλλά και όλους τους αγγέλους και να καταλάβει τα δευτερία της Αγίας Θεάως. Από τη στιγμή που ήρθε η Παναγία στη ζωή, άνοιξε το δρόμο και σε εμάς να τη μοιάσουμε και να γίνουμε κι εμείς επίγειοι άγγελοι. Ο Θεός εγκαινιάζει με τη γέννηση της Παναγίας και φυσικά και με την γέννηση του Υιού της, του Υιού του Θεού, του Ιησού Χριστού, εγκαινιάζει μια νέα εποχή για το ανθρώπινο γένος. Εγκαινιάζει τη νέα εποχή των Αγίων. Όχι ότι δεν υπήρχαν και στην Παλαιά Διαθήκη δίκαιοι και αγιοί άνθρωποι, αλίμονο, αλλά ήταν ελάχιστοι που ο Θεός προνόησε να παίξουν καθοριστικό ρόλο για την προετοιμασία του ερχομού του Θεού, του Υιού του Θεού, του Σωτήρα, του Μεσσία. Σήμερα περάσαν 2.000 χρόνια. Εάν αναλογιστούμε πόσοι άνθρωποι, τουλάχιστον μέσα από τα βιβλία της Εκκλησίας και μαρτυρίες που έχουμε των Αγίων, πόσοι άνθρωποι είναι Άγιοι καταγεγραμμένοι, είναι εκατομμύρια σε όλη την ιστορία της Εκκλησίας, της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Φυσικά μετά το σχίσμα των Εκκλησιών, δυστυχώς δεν έχουμε αυτήν τη χάρη και την ευλογία στην Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία μετά το 1054 και η Ορθόδοξη Εκκλησία παραμένει μέχρι και σήμερα να είναι η Εκκλησία η ζωντανή που έχει ακόμη τα συστατικά της πρώτης Χριστιανικής Εκκλησίας και να δίνει Αγίους μέχρι και σήμερα και έχουμε πολλούς Αγίους που αυτοί οι άνθρωποι γνωρίζουμε πόσο αγάπησαν τον Χριστό, αγάπησαν την Παναγία και όλους τους προγενέστερους δίκαιους και Αγίους ανθρώπους που είχαν τη λαχτάρα και το ζήλο να τους μοιάσουν. Έζησα με έναν τέτοιο άνθρωπο που ήταν ένας επίγειος άγγελος και αυτός ήταν ο Άγιος Πορφύριος. Γνώρισα και αξιώθηκα καμία φορά να γνωρίσω και τον Άγιο Παΐσιο. Και αυτού η ζωή ήταν αγγελική και ήταν και αυτός ένας επίγειος άγγελος. Δυστυχώς δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ότι από τη στιγμή που ήρθε η Παναγία και ο Χριστός, όσοι θα φέρουμε το όνομα του Χριστιανού, είμαστε υποχρεωμένοι να ζήσουμε τη ζωή του Χριστού και εμείς γι' αυτό και όταν βαπτιζόμαστε λέμε όσοι εις Χριστόν ευαπτίστητε Χριστόν ενεδίσαστε. Δυστυχώς γίναμε χλιαροί, δεν έχουμε ζήλο και ζούμε μια επίπλαστη ζωή επιφανειακή, δεν ζούμε αυτή τη ζωή των Αγίων, δεν έχουμε αυτή τη φλόγα που είχε η κυρία Θεοτόκος για τον Θεό, δεν έχουμε τη φλόγα όλων αυτών των Αγίων που μετά την Πεντηκοστή αγάπησαν τον Χριστό και ήταν τα πάντα για αυτούς η σωτηρία και η αγάπη στον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό και τους πρώτους αιώνες οι χριστιανοί όλα τα θεωρούσαν μάταια, σκύβαλα, όπως έλεγε και ο Απόστολος Παύλος, ηγούμε πάντα σκύβαλα ή να Χριστόν κερδίσουν. Για τους πρώτους χριστιανούς των πρώτων αιώνων τα πάντα ήταν ο Χριστός. Δεν τους ενδιέφερε
ούτε τίποτε άλλο. Δυστυχώς, όταν η Εκκλησία βγήκε από τις κατακόμβες, χαλάρωσαν τα πράγματα και άρχισε να σβήνει αυτή η φλόγα και μετά από τόσες περιπέτειες που πέρασε η Εκκλησία μέχρι και σήμερα, να είναι λίγοι οι άνθρωποι οι οποίοι διακατέχονται από αυτή τη φλόγα και τον ζήλο στο να θέλουν να γίνουν Άγιοι, Επίγειοι, Άγγελοι. Αυτός είναι ο προορισμός του χριστιανού, να γίνει ένας Επίγειος Άγγελος. Και γι' αυτό σήμερα στις μέρες μας βλέπουμε όλα αυτά τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί παγκοσμίως. Και ποιος είναι ο λόγος και η αιτία? Είναι διότι οι χριστιανοί χάσαν τη φλόγα και το ζήλο εκτός ελαχίστων και έχει κυριαρχήσει η αμαρτία, η αδικία, η υποκρισία. Ναι μεν έχουμε την Εκκλησία με την έννοια ότι έχουμε ναούς παντού, μεγαλοπρεπέστατους ναούς, αλλά ας θυμηθούμε τι έλεγε ο Άγιος Παΐσιος. Παλιά οι χριστιανοί είχαν μικρούς ναούς. Σκύβαν οι χριστιανοί για να μπουν σε αυτούς τους μικρούς ναούς γιατί οι πόρτες ήταν χαμηλές, αλλά ενώ είχαν μικρούς ναούς βγάζαν πολλούς Αγίους. Σήμερα έχουμε μεγάλους ναούς, αλλά δεν βγάζουν Αγίους. Δυστυχώς, και όπως έλεγε και ο Άγιος Πορφύριος, η εποχή μας διακατέχεται από έναν εωσφορικό εγωισμό. Δυστυχώς, σήμερα ο χριστιανισμός δεν είναι χριστιανισμός ουσίας. Είναι τύπης. Να το πάρουμε απόφαση, να το δούμε κατάματα αυτό που πλέον φαίνεται και να μην γελάμε τους εαυτούς μας. Χριστιανισμός χωρίς να επιδιώκουμε τον αγιασμό, την αγιοσύνη, δεν είναι χριστιανισμός. Αυτός που θέλει να λέγεται χριστιανός πρέπει να είναι Άγιος. Οι Άγιοι θυσιάσαν τα πάντα για να κερδίσουν όχι αυτή τη ζωή, να κερδίσουν τον Χριστό από αυτή τη ζωή και κατ' επέκταση να κερδίσουν και τη Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό και η εντολή του Θεού είναι η επίτηδη Βασιλεία των Ουρανών και την δικαιοσύνη του Θεού. Αλλά όπως μας έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, σήμερα δυστυχώς οι άνθρωποι δεν σκέφτονται έτσι. Είναι άλλο το πνεύμα των ανθρώπων. Σήμερα το πνεύμα των ανθρώπων και δυστυχώς της Δύσης, και εμείς ανήκουμε στη Δύση, που όλος ο χριστιανικός κόσμος στη Δύση είναι. Δεν έχουμε ως κέρδος τον Χριστό, αλλά έχουμε κέρδος το χρήμα. Δυστυχώς και εμείς οι χριστιανοί βλέπουμε τα πάντα μέσα από το πρίσμα του χρήματος. Και γι' αυτό ο Χριστός ήταν ξεκάθαρος ευθύς εξ αρχής. Δεν μπορούμε να υπηρετούμε δύο κυρίους, και τον Θεό και τον Μαμονά. Και τώρα ο κόσμος που ζει σε αυτή την πτώση την ηθική μέσα από μια κρίση οικονομική που έχει δημιουργηθεί εδώ και χρόνια, φαίνεται η μεγάλη αδυναμία ότι όλα τα βλέπουμε μέσα από το πρίσμα της οικονομίας του χρήματος. Ο Χριστός δεν ήρθε σε αυτόν τον κόσμο για να ιδρύσει την Εκκλησία του με τη δύναμη του χρήματος, αλλά με τη δύναμη του Πνεύματος. Και γι' αυτό η Εκκλησία δεν ιδρύθηκε με την οικονομική δύναμη που υποτίθεται ο Χριστός ήρθε και θα μπορούσε να το κάνει, αλλά περιφρόνησε το χρήμα με το να βάλει τον Ιούδα να είναι ο ταμείας και να είναι αυτός ο οποίος κρατούσε το ταμείο και τον κουμπαρά της μικρής αυτής κοινότητος. Έδειξε, απαξίωσε το χρήμα, περιφρόνησε το χρήμα, άφησε έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν φυλάργυρος, πίστευε μόνο στο χρήμα και του παρέδωσε το ταμείο. Και ποιος θα μπορούσε να κλέψει το ταμείο του Χριστού? Κανείς, ακόμα και αυτός που ήταν κλέπτης, τι να κλέψει από τον Θεό? Κλέβεται ο Θεός. Και όμως ο Θεός ήθελε να δείξει την πλήρη απαξίωση του χρήματος, δίδοντας το ταμείο σε έναν κλέφτη, όπως τον αποκαλεί ο Ιωάννης ο Θεολόγος. Και γι' αυτό οι μαθητές, με το που ο Χριστός σταυρώθηκε, χάσαν κάθε ελπίδα και κάθε δύναμη. Αλλά όμως η Ανάσταση του Χριστού ανεπτέρωσε τις ελπίδες των Αποστόλων και αφού τους υποσχέθηκε ότι θα στείλει το Πνεύμα του Άγιον την ημέρα της Πεντηκοστής, αυτό με το που ήρθε τους ετελείωσε και έτσι έχουμε την εγκαθίδρυση της Εκκλησίας του Χριστού επί της γης με τη δύναμη της Πεντηκοστής του Παναγίου Πνεύματος και όχι με τη δύναμη του χρήματος. Και όταν οι πρώτοι χριστιανοί πιστέψαν, έγινε η πρώτη εκκλησία των 3.000 πιστών, πουλήσαν όλη τους την περιουσία και τα καταθέσαν στα πόδια των Αποστόλων. Και έτσι η πρώτη χριστιανική εκκλησία είναι η πρώτη αγγελική πολιτεία επί της γης. Αυτοί οι πρώτοι χριστιανοί ήταν οι άγγελοι που γκρεμιστήκαν από τον ουρανό, ήταν πλέον ένσαρκοι άγγελοι επί της γης.
του Άγιον, που οι χριστιανοί είχαν το ζήλο και τη φλόγα να γίνουν Άγιοι, να γίνουν άγγελοι επί της γης. Αυτό τους ενδιέφερε. Και αυτό μονάχα είναι εκκλησία. Τίποτε άλλο. Πριν 2.000 χρόνια, ο Αρχάγγελος Γαβριήλ επισκέφθηκε την Παναγία για να την ευαγγελίσει. Και γιορτάζουμε σήμερα τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου για 2.000 χρόνια. Σήμερα, αν θέλουμε να ελπίζουμε σε κάτι καλύτερο και για μια καλύτερη χριστιανική κοινωνία, πρέπει να γίνει ο επανευαγγελισμός όλου του χριστιανικού κόσμου.